Αριθμοί με άθροισμα 10. Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι 5 και 5 κάνει 10. Χωρίς να το μετρήσεις με τα δάκτυλά σου. Απλώς ξέρεις ότι 5 και 5 κάνει 10. Έτσι πρέπει να μάθεις ότι 10 κάνει 9 και 1. 1 και 9. 9 και 1 μας κάνει 10. 1 και 9 μας κάνει 10. Αυτοί οι δύο αριθμοί, το 1 και το 9, μας δίνουν άθροισμα 10. Επίσης πρέπει να μάθεις απ' έξω, και αυτό θα σε βοηθήσει πάρα πολύ αργότερα στην πρόσθεση, ότι 8 και 2 κάνει 10, αλλά και ανάποδα να το δεις, 2 και 8 πάλι μας κάνει 10. Το 9 μαζί με το 1 μας κάνει 10, το 8 μαζί με το 2 μας κάνει 10. Δεν είναι δύσκολο να θυμάσαι ότι το 7 με το 3 μας κάνει 10, αλλά και αντίθετα άμα το δεις, το 3 με το 7 πάλι μας κάνει 10. Άρα λοιπόν το 3 με το 7, το 9 με το 1 και το 8 με το 2. Ακόμα, δύο αριθμοί που μας κάνουν 10 είναι το 6 και το 4, και μπορεί να το δεις και αντίθετα, το 4 και το 6. Το 4 και το 6 μας κάνει 10, το 3 και το 7 μας κάνει 10, το 9 και το 1 μας κάνει 10, το 8 και το 2 μας κάνει 10, και πρέπει να τα μάθεις έτσι όπως ξέρεις ότι 5 και 5 κάνει 10. Αν τα μάθεις αυτά απ' έξω θα σε βοηθήσει πάρα πολύ για να μπορείς να κάνεις πρόσθεση και να πηγαίνεις στην επόμενη δεκάδα και να κάνεις μεγάλες προσθέσεις. Πρέπει να μάθεις 1, 2, 3, 4, 5 ζευγάρια αριθμών. Το 9 με το 1, το 8 με το 2, το 7 με το 3, το 6 με το 4 και το 5 με το 5 που το ξέρεις. Για να σε βοηθήσω λοιπόν για να τα μάθεις αυτά. Προχωράμε. Τα ξαναλέμε. Το 9 με το 1 και το 1 με το 9. Κοίτα το καλά. Το 8 με το 2 και το 2 με το 8. Το 7 με το 3 και το 3 με το 7. Το 6 με το 4 και το 4 με το 6. Το 5 με το 5, το ξέρεις. Για να δούμε τώρα τι θυμάσαι. Θα σε ρωτάω να δούμε τι θυμάσαι από αυτά τα οποία είπαμε. Να δούμε πόσο καλή μνήμη έχεις. 10 μας κάνει 9 και... Πες το πριν από μένα. Σωστά. 9 και 1. 10 μας κάνει 8 και... 2. 10 μας κάνει 7 και... 3. 10 μας κάνει 6 και... 4. 10 μας κάνει 5 και... 5. 10 μας κάνει 4 και... 6. 10 μας κάνει 3 και... 7. 10 ίσον 2 και... 8. Ελπίζω να τα λες πριν από μένα. Και 8. 10 ίσον 1 και... 9. Συνεχίζουμε, τα ξαναλέμε. Μπερδεμένα αυτή τη φορά. Όχι με τη σειρά όπως ήταν πριν. 10 ίσον 4 και... 6.
10 ίσον 8 και 2. 10 ίσον 1 και 9. 10 ίσον 7 και 3. 10, 3 και 7. 10 ίσον 5 και 5. 10 ίσον 9 και 1. 10 ίσον 6 και 4. 10 ίσον 2 και 8. 10 ίσον 4 και 6. 10 ίσον 7 και 3. 10 ίσον 1 και 9. 10 ίσον 5 και 5. 10 ίσον 9 και 1. 10 ίσον 3 και 7. 10 ίσον 8 και 2. 10 ίσον 6 και 4. Κι άλλο ένα θα σε ρωτήσω. 10 ίσον 2 και 8. Μπορούμε να τα δούμε άλλη μια φορά. Πάμε άλλη μια φορά στα γρήγορα. 10 μας κάνει το 4 και το 6. Το 2 και το 8. Το 7 και το 3. Το 1 και το 9. 3 και 7. 9 και 1. 5 και 5. 6 και 4. 5 και 5. 8 και 2. 3 και 7. 9 και 1. 2 και 8. 7 και 3. 4 και 6. 1 και 9. 6 και 4. Αν δεν τα έχεις μάθει, μπορείς να το δεις αυτό το βίντεο και άλλες φορές, και αν μάθεις αυτά τα αθροίσματα, θα
σε βοηθήσουν πάρα πάρα πολύ στις προσθέσεις με μεγάλους αριθμούς. Εδώ τελείωσε και αυτό μάθημα. Σε αφήνω. Γεια σου.